Μπράβο. Και δίποτες εκλέτες θεωρείται ότι είναι καλύτερη. Όλες. Εμείς θέλουμε να μας μιλήσει για τη δική σου μοτοσυκλέτα, για όλες. Να μ' αρέσουν οι τσόκες. Αυτή που έχω. Να μ' αρέσουν οι τσόκες. Γιατί του αρέσει περισσότερο. Χειροκρότημα. Η επίπεδη σιγά σιγά δεν θα ανέβει. Σιγά σιγά. Αποφάσισε. Σ' ακούμε. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα από όλους. Πιστεύω ότι είναι καλή γιατί την έφτιαξα μόνος μου. Από ένα σημείο και έφυγε. Μπράβο! Ακούμε χειροκρότημα. Έχει άποψη. Να είναι βέσπα. Ιδιαιτερότητες. Σε βλέπω να έρχεσαι. Έλα. Με λίγη δυσκολία, εδώ είναι. Πες το. Μπράβο. Γιατί οι μοτοσυκλέτες είναι καλύτερες. Την προσωπική σου άποψη. Γιατί την έφτιαξα τρόπος μου αρέσει. Ακούω το χειροκρότημα. Κάτι πραγματικά μεγάλο. Παρ' όλα αυτά ανέβηκε. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνει ένα καλύτερο. Ήθελα να κάνει ένα καλύτερο. Ήθελα να κάνει ένα ακούμε, χειροκρότημα. Είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει από πλούσια συλλογή ανταλλακτικών με τα συγκλέτα. Δεν βλέπουμε πουθενά τις νοτσιάς. Θέλω να μας πεις γιατί θεωρείς ότι η μηχανή σου είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα. Ο κόσμος την θεωρεί, όχι εγώ. Την θεωρεί ο κόσμος, ακούσουμε τον κόσμο λοιπόν. Πες μας και το όνομά σου. Δημήτρης. Είμαι ο Φίλης, είμαι από την παρέα του ΣΤΑΤ και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ή όπως αλλιώς το ξέρετε, περιηγητική λέσχη μοτοσυκλέτας. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι 6400 για όσο δεν το ξέρουν. Και θα ήθελα να βραβευτεί γιατί έκανε 250.000 χιλιόμετρα χωρίς να πάει σε μάσφαρα πριν χάσει το κοντέρ. Και για έναν ακόμα λόγο. Από μόνη της μου είπε ότι πρέπει να γίνει τσόπερ για να ξεκουραστεί. Όταν σε ένα ταξίδι που έκανα για ορεινή ναυπαρχία, άρχισε στον δρόμο να χάνει καπάκια, φτερά κτλ. Οπότε στο τέλος του ταξιδιού είχε εκδηθεί. Αυτά. Πολύ ησυχία, παιδιά. Θέλω να κάνω τη ησυχία 2 λεπτά. 2 λεπτά. Δεν θα ακούσετε εμένα, δεν θα ακούσετε εμένα. Αυτό τον ήχο μόνο για να τριχάσετε, όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ομορφιά του δική μου, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία, να σας ακούσουμε λίγο. Δεν μας είπε η Μαρία από πού είναι. Πες μας το όνομά σου και από πού είσαι. Μερίγου Μαρία λέγουμε, είναι από τη Λεμό. Μπράβο Μαρία. Είμαι ο Στράτος και νομίζω ότι έχω την καλύτερη μηχανή. Από πού είσαι Στράτο. Από Αθήνα. Πες μας και γιατί έχεις την καλύτερη μηχανή.
γιατί είναι παλιά και γιατί είναι ωραία και γιατί έχει μια ωραία σημαία. Λέγομαι Γιώργος Ψαρός, είμαι από την Καβάλα. Η μηχανή μου είναι καλύτερη. Η μηχανή μου είναι καλύτερη του κόσμου γιατί κουβαλάει ένα βιβλίο. Η μηχανή μου είναι καλύτερη του κόσμου γιατί κουβαλάει ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι του Διονύσιου Δόριζα. Είναι ένας συγγραφέας καινούριος, Αθηναίος, ο οποίος μιλάει για εσωτερικό χριστιανισμό. Έχω μαζί του ένα βιβλίο. Για αυτό το βιβλίο και μόνο που κουβαλάει η μηχανή μου είναι η καλύτερη του κόσμου. Μπράβο!
πατέρα, είμαι από την ηλική λέσχη κρεστή μοτοσυκλέτα και φυσικά είναι καλύτερη γιατί είναι η μόνη μοτοσυκλέτα που ήρθε μέχρι τη ράμπα με το σασμάρι στο χέρι. Το μόνο πράγμα που έχω να πω για τη μηχανή μου είναι ότι είναι μια αντρικιά μηχανή. Τίποτα άλλο. Τελικά όταν την πρωτοκαβάλισα όμως κατάλαβα τι πάει να πει μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι τα 2 κιλίβρα είναι λίγα. Τα 4 είναι πολλά. Τα 3 είναι ιδανικά όμως κύριε. Δεν πρόκειται να ξαναχάσω τίποτα περισσότερο. Σας αγαπώ όλους. Βλέπαμε τρίπος Ηλίας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν την πήρα είχε 40 κιλά σκουριά επάνω. Και έγινε όπως είναι τώρα. Από πού είσαι? Από Αθήνα. Με πέμπτη έφτασα και με πέμπτη θα ξαναπάω. Χωρίς λέσχη. Λοιπόν, έχω το καλύτερο μηχανάκι γιατί πες και σε διαφήμιση. Καλά λαφρύ.
Βέσπα αυτή είναι μοντέλο 83. Έχει κάνει 300.000 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Μπράβο! Και έχει βγάλει 12 πράσινες κάρτες. Έχει βγάλει 13. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.